Καλωσορίζω και επισήμως στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει την υπόθεση που συντάραξε όλη την Ελλάδα, την υπόθεση των Τεμπών, αλλά και τις υπόλοιπες πτυχές της. Η προέλευσή μας ως Προεδρείο από την πλειοψηφία δεν θα εμποδίσει τη θεσμική λειτουργία της Επιτροπής. Είναι δεδομένος ο σεβασμός μας στη διαδικασία και στον κανονισμό της Βουλής και προφανώς ο σεβασμός μας και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η διαφάνεια, η αμεροληψία και η μετριοπάθεια θα αποτελέσουν την πηξίδα μας ό,τι αφορά τις όλες διαδικασίες. Αυτή είναι η εγγύησή μας και η Επιτροπή χαίρομαι που απαρτίζεται από έμπειρους κοινοβουλευτικά και κοινωνικά εκπροσώπους από όλα τα κόμματα. Στη βοήθειά σας λοιπόν είναι ξεκάθαρο πώς προσβλέπουμε για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα, για να μπορέσουμε να φωτίσουμε μια υπόθεση η οποία η κοινωνία θα πρέπει, την οποία η κοινωνία απαιτεί να τη φωτίσουμε. Όπως γνωρίζετε, η συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή προφανώς γίνεται με βάση τον κανονισμό της Βουλής και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 144 και έως 149. Για την έναρξη της συζήτησής μας θα ήθελα να θέσω υπόψη σας ορισμένα διαδικαστικά χρήσιμα όμως θέματα. Και αφού λάβετε το λόγο επί αυτών των θεμάτων, να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από την Επιτροπή μας. Συγκεκριμένα, να ξεκινήσουμε με το θέμα για τη μη καταβολή αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής. Κατά πάγια τακτική των τελευταίων 10 τουλάχιστον ετών, τα μέλη των Εξεταστικών Επιτροπών παρετούνται από την κατά το άρθρο 37 παράγραφο 2 του κανονισμού της Βουλής αποζημίωση που χορηγείται στους βουλευτές λόγω συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις. Η πρόταση του Προεδρείου λοιπόν είναι οι συνεδριάσεις της Επιτροπής να μην είναι αμοιβόμενες. Το θεωρούμε σαν ένα ελάχιστο χρέος, αυτονόητο. Να μιλήσουμε επίσης για την απόφαση για τον τρόπο διανομής των πρακτικών των συνεδριάσεων και τους αποδέκτες αυτών. Από το 2004 και εντεύθεν τα πρακτικά των συνεδριάσεων πέραν των μελών της Επιτροπής διανέμονται και στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ώστε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση της κοινής γνώμης. Άρα η πρόταση του Προεδρείου προφανώς είναι να αποστέλλονται τα πρακτικά και στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ηλεκτρονικά με email, ώστε να λαμβάνουν καλύτερη γνώση. Η απόφαση για τα εισερχόμενα έγγραφα της Επιτροπής, αναφορικά με τα εισερχόμενα σε προηγούμενες εξεταστικές επιτροπές, η διανομή όλων αυτών γινόταν έπειτα από την ανακοίνωσή τους από τον πρόεδρο της Επιτροπής στην αρχή ή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σε έντυπη μορφή σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Στην περίπτωση που τα εισερχόμενα έγγραφα κατατίθενται στη γραμματεία της Επιτροπής μετά το πέρας της συνεδρίασης ή σε μέρες που δεν υπήρχε συνεδρίαση, ενημερωνόταν άμεσα ο πρόεδρος της Επιτροπής και ανάλογα είτε τα έγγραφα αυτά αποστέλλονταν ηλεκτρονικά στους εισηγητές άμεσα, είτε γινόταν τηλεφωνική ενημέρωση και τελικά διανέμονταν σε όλα τα μέλη στην επόμενη συνεδρίαση. Προφανώς μιλάμε για ενημέρωση και θα επιμείνω στο θέμα της άμεσης ενημέρωσης για να γνωρίζετε όλες τις εξελίξεις. Επίσης, τα έγγραφα που κατέθεταν μάρτυρες κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους αναπαρήχθησαν σε φωτοτυπίες και διανεμήθηκαν σε όλα τα μέλη της Επιτροπής κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Η πρόταση λοιπόν του Προεδρείου είναι να ακολουθηθεί η διαδικασία που σας προανέφερα ως προς την ενημέρωση και τη διανομή των εισερχομένων εγγράφων. Για τον ορισμό των εισηγητών, για την καλύτερη οργάνωση των συνεδριάσεων, τη διαδικασία την ξέρετε, περισσότεροι είσαστε έμπειροι, έχετε μεγάλη παρουσία σε πολλές εξεταστικές επιτροπές και τη συζήτηση. Ενδεχομένως να έχουμε ορισμό εισηγητών από τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Το θεωρώ εύλογο που εκπροσωπούνται με συγκεκριμένα μέλη. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη συλλογή πληροφοριών και εξέταση μαρτύρων, όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, άρθρα 145-147, η Εξεταστική Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες ανακριτικών αρχών, καθώς και του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών και ενεργεί κάθε αναγκαία κατά την κρίση της έρευνα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συστάθηκε. Έχουμε λοιπόν δικαίωμα να ζητήσουμε την προσκόμιση εγγράφων, την προσέλευση και κατάθεση μαρτύρων, καθώς και προφορικές και γραπτές πληροφορίες από δημόσιες αρχές, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αλλά και από απλούς πολίτες. Οι εξουσίες αυτές ασκούνται με τους όρους και τις διατυπώσεις των σχετικών άρθρων 146 και 147 του κανονισμού της Βουλής, καθώς και του κώδικα ποινικής δικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό,
για να αποφασίσουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας το υλικό και τα έγγραφα που θα αιτηθούμε να περιέλθουν σε γνώση της Επιτροπής, καθώς και τους μάρτυρες που θα κληθούν προς εξέταση, θα παρακαλούσα τους συζητητές όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων, αλλά και η ανεξάρτητη βουλευτής κυρία Πέρκα, δεν ξέρω αν έχει προσέλθει, να μας καταθέσουν έναν κατάλογο μαρτύρων που θεωρούν ότι πρέπει να κληθούν προς εξέταση από την Επιτροπή, καθώς και έναν κατάλογο εγγράφων που προτείνεται να αιτηθούμε από Υπουργεία, Δημόσιους ή άλλους φορείς που εσείς κρίνετε, προκειμένου να αρχίσει να συλλέγεται το υλικό της Επιτροπής. Αρχικός προτινόμενος καταλόγων μαρτύρων θα πρότεινα να σταλεί έως τη Δευτέρα, για να μπορέσουμε να έχουμε την εικόνα στην επόμενη μας συνεδρίαση και να συζητήσουμε. Τώρα, σχετικά με τον προγραμματισμό. Έχετε αποφασίσει πότε θα είναι η επόμενη συνεδρίαση, δηλαδή? Θα κάνουμε πρώτα, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Επειδή δείχνετε να τα έχετε όλα αποφασίσει, θέλετε να μας ενημερώσετε και εμάς? Μην με διακόπτετε, μιλάω, θα τοποθετηθείτε στο τέλος. Σχετικά με τον προγραμματισμό των συνεδριάσεων της Επιτροπής, προτείνεται για λόγους διευκόλυνσης όλων των συναδέλφων, και επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και αρκετοί συνάδελφοι από την περιφέρεια, να διεξάγονται τρεις φορές την εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, κατά τις πρωινές ώρες, να ξεκινάμε το πρωί. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αν δεν παραστεί ανάγκη δεν θα μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον συνεδριάσεις. Προφανώς και σε αυτό θα ζητήσει μια συνένεση, να έχουμε έτσι μια διαρκή διαβούλευση για αυτά τα θέματα και υπόλοιπες μέρες. Σύμφωνα με το Προεδρείο, αυτά είναι τα θέματα για τα οποία θα πρέπει να πάρουμε σήμερα αποφάσεις, ώστε από την επόμενη συνεδρίασή μας να ασχοληθούμε με τον κατάλογο των εγγράφων και των μαρτύρων. Θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στους συζητητές των κοινοβουλευτικών ομάδων και την ανεξάρτητη βουλευτή για να τοποθετηθούν, και σε όποιον άλλο ή άλλη συνάδελφο θελήσει να καταθέσει την άποψή της ή την άποψή του. Ξεκινάμε από τον εισηγητή της πλειοψηφίας. Ναι, κύριε Πλεύρη. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα στα διαδικαστικά να ακολουθήσουμε την πάγια τακτική. Όπως είπατε, παρετούμαστε από την αμοιβή την οποία δικαιούμαστε λόγω της Εξεταστικής Επιτροπής. Παράλληλα, η τακτική ήταν να επιλέγουμε κατά βάση Τρίτη ως Πέμπτη να συνεδριάζουμε με αρκετό χρονικό διάστημα ανάλογα των αναγκών οι οποίες υπάρχουν, και μόνο αν είναι απαραίτητο να έχουμε τη Δευτέρα και την Παρασκευή, λόγω ακριβώς το ότι πολλοί συνάδελφοι είναι από την επαρχία. Το κομμάτι των εισερχομένων πάντοτε, όταν κατέθεται ένας μάρτυρας, με το που κατέθεται το έγγραφο γινόταν διανομή σε όλους τους βουλευτές. Τα έγγραφα τα οποία ζητούνταν και έρχονταν στην άμεση συνεδρία, στην οποία υπήρχε, διανέμονταν σε όλους τους εισηγητές, και αν υπήρχε κάτι εξαιρετικό γινόταν η ενημέρωση στους εισηγητές, κυρίως άμα αυτό συνέβαινε όταν μεσολαβούσε, που μπορεί να μας συμβεί και εμάς τώρα λόγω χάρη περίοδος των Χριστουγέννων, που να υπάρξει ένα αρκετά μεγάλο κενό συνεδριάσεων. Εγώ αυτό το οποίο θα πρότεινα είναι την επόμενη συνεδρίαση να έχουμε τον αρχικό κατάλογο μαρτύρων, όλα τα κόμματα και οι εισηγητές. Ο κατάλογος αυτός προφανώς θα είναι ανοιχτός, αλλά πρέπει να συζητήσουμε και τον τρόπο τον οποίο θα λειτουργήσουμε, δηλαδή πώς θα ξεκινήσουμε, γιατί είναι ένα χρονικό διάστημα αρκετό, είναι από το 97 μέχρι το 2023, οπότε να δούμε αν θα χωριστεί και σε ενότητες. Πιστεύω ότι αυτό το βάζω ως θέμα για να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι, και εμείς συμφωνούμε ότι θα πρέπει τα κόμματα, αν έχουν υπόψη τους ένα κατάλογο, να έχουν σταλεί στο Προεδρείο πριν την επόμενη συνεδρίαση. Φαντάζομαι θα ενημερωθούμε, γιατί είναι και ανάγκες της Βουλής πότε υπάρχουν, αλλά αν η επόμενη συνεδρίαση είναι Τρίτη, να έχει το Προεδρείο τον αρχικό προτινόμενο κατάλογο, για να μπορούμε να πάρουμε τις αποφάσεις σε όλα αυτά τα θέματα. Άρα η επόμενη συνεδρίαση δεν θα έχει εξέταση μαρτύρων, θα συζητηθεί όλο το πλαίσιο το οποίο θα λειτουργήσουμε. Αυτό προτείνουμε, και προφανέστατα να στείλουμε και όλες και όλα τα κόμματα τα έγγραφα τα οποία ζητάμε, γιατί όπως γνωρίζετε και πολλοί συνάδελφοι που έχουν βρεθεί σε προανακριτικές εξεταστικές επιτροπές, το ότι αποστέλουμε ένα αίτημα δεν σημαίνει ότι ικανοποιείται άμεσα, γιατί μπορεί να είναι έγγραφα που πρέπει να αναζητηθούν. Άρα καλόν θα είναι όσο το δυνατόν νωρίτερα να μπορούμε να στείλουμε αυτά τα αιτήματα. Οπότε θα έλεγα όλα αυτά να τα συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση, που θα ενημερωθούμε αν θα είναι η Τρίτη. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη να υπάρχουν οι συνεδριάσεις, κύριε Πρόεδρε, να υπάρξει επικοινωνία και με τη διευκόλυνση που θα μας κάνει ο Πρόεδρος της Βουλής, ώστε να μπορούμε να έχουμε αρκετό χρόνο σε αυτές τις συνεδριάσεις, δεδομένου ότι είμαστε πολλά μέλη και ενδεχομένως εξετάσεις θα είναι
θα είναι πολύ ωραίες σε κάποιους ειδικά μάρτυρες. Και από εκεί και πέρα, κατά την πρακτική την οποία υπήρχε, υπήρχε πάντοτε ένα χρονικό πλαίσιο περισσότερο για τους εισηγητές και λιγότερο για τα άλλα μέλη, τα οποία τηρούνταν ενδεικτικά. Αυτά από εμένα, δεν νομίζω, δεν άφησα κάποιο διαδικαστικό. Είναι κατά την πάγια τακτική, όπως όλα είπατε. Ο κύριος Κόκκαλης. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όσον αφορά, εννοείται, παρετούμεθα της αμοιβής, πρώτον. Δεύτερον, θα συμφωνήσουμε και με τις ημέρες των συνεδριάσεων, Τρίτη έως Πέμπτη, διότι οι περισσότεροι εξ ημών με ήττα είμαστε από την επαρχία. Τώρα, όσον αφορά τους μάρτυρες και τα έγγραφα, κύριε Πρόεδρε, είπατε διαφάνεια και γι' αυτό θα πασχίσουμε όλοι. Εν της πράγμαση όμως και πραγματικά αληθινά, να αποστείλουμε έως και τη Δευτέρα τον κατάλογο των μαρτύρων, ώστε την Τρίτη που θα έρθουμε να μας πείτε ότι αυτούς δέχεστε. Διότι το ορθόν είναι να πούμε ότι η επόμενη συνεδρίαση πρέπει να αναπτύξουμε και για ποιο λόγο θέλουμε αυτούς τους μάρτυρες και βεβαίως, πού... Θα γίνει συζήτηση. Βεβαίως, δεν υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως. Άρα να μην αποστείλουμε έως τη Δευτέρα. Εμείς προτείνουμε η επόμενη συνεδρίαση να είναι όσον αφορά τα αποδεικτικά μέσα. Δηλαδή, ποιους μάρτυρες προτείνουμε και για ποιο λόγο και τα έγγραφα τα οποία θέλουμε να ζητήσουμε. Καταλαβαίνετε πολύ καλά, εάν τα στείλουμε Δευτέρα, μην έρθουμε την Τρίτη και μας πείτε από τους 30 δεχόμαστε στους 10. Έναν αρχικό κατάλογο εμείς ουσιαστικά ζητάμε για να έχουμε μία πρώτη βάση εκκίνησης και προφανώς θα γίνει συζήτηση τη Δευτέρα επί του συνόλου και να τοποθετηθείτε και με την Τρίτη. Την Τρίτη, συγγνώμη. Την Τρίτη για να τοποθετηθείτε. Μάλιστα. Συνεπώς την Τρίτη θα συζητήσουμε για το, ποιος, το αποδεικτικό υλικό. Ακριβώς. Το οποίο θα, μάλιστα, εντάξει. Η κυρία Αποστολάκη. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω και μια άλλη παράμετρο. Επειδή είμαστε εν μέσω συζήτησης προϋπολογισμού και άλλων πολύ σοβαρών νομοσχεδίων, πρέπει λίγο στον προγραμματισμό να τα λάβετε όλα αυτά υπόψη σας. Γιατί έχουμε υποχρεώσει σε πολλές άλλες επιτροπές, έχουμε υποχρεώσει στην Ολομέλεια και άρα όλα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό. Το λέω γιατί λειτουργούμε ήδη σε ένα αρκετά στενό και ασφικτικό πλαίσιο, άρα πρέπει να το συνυπολογίσετε. Τώρα, προφανέστατα για την αμοιβή, είπαμε να μην χάνουμε χρόνο, εννοείται. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν ήθιστε. Θα δώσουμε έναν κατάλογο με τους μάρτυρες και με τα έγγραφα. Με βάση αυτόν τον κατάλογο που αντιλαμβάνομαι ότι μέχρι τη Δευτέρα απόγευμα θα τον υποβάλουμε, θα γίνει η συζήτηση την Τρίτη. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο ανοιχτοί και ευλίγιστοι, γιατί μπορεί μέσα από τη συζήτηση που θα κάνουμε να προκύψουν νέα στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα και από τα οποία η κλίση, η κλήτευση μαρτύρων ή η γι' αυτό είπα αρχικών μαρτύρων. Προφανώς η διαδικασία είναι δυναμική. Το επισημαίνω. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να είμαστε αρκετά ευέλικτοι. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καραθανασόπουλος. Αναφέρθηκα και πριν για την ανάγκη να μην υπάρχει αμοιβή στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Δηλαδή εμείς παρετούμαστε, όπως και οι υπόλοιποι. Ένα δεύτερο ζήτημα. Λέω, να ξαναδούμε το ζήτημα το πώς συνεδριάσει τη βδομάδα με βάση και τη συζήτηση. Γιατί το λέω αυτό, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Επειδή αυτή τη στιγμή, αυτή η περίοδος μάλιστα είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη. Φορολογικό νομοσχέδιο, προϋπολογισμός και άλλα πράγματα. Άρα χρειάζεται μια προσπάθεια διευκόλυνσης ουσιαστικά και των βουλευτών που συμμετέχουν σε εξεταστική να μπορούν να παρακολουθούν και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Να το δούμε με μια ευελιξία το ζήτημα των τρόπων, ιδιαίτερα για εμάς που έχουμε λιγότερους εκπροσώπους και θα είναι πιο επιβαρημένο. Δεύτερον, την Τρίτη, όπως είπατε, να συζητήσουμε τον τρόπο οργάνωσης της λειτουργίας της Επιτροπής, αποδεικτικό υλικό, μάρτυρες και όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι θέματα διαδικαστικά. Μπράβο. Και οι μάρτυρες στην Τρίτη. Πώς θα το οργανώσουμε και να μην είναι δεσμευτικό λόγω τη Δευτέρα. Άμα είμαστε έτοιμοι να σας στείλουμε. Ναι, λέω να μην είναι δεσμευτικό.
Από την άποψη θα διευκολύνει. Ή μια αρχική λίστα, αν υπάρχει. Διευκολυντικό θα είναι αυτό, εντάξει, αλλά να μην είναι ως δεσμευτικό δηλαδή της Δευτέρας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαδάκης. Εμείς συμφωνούμε, κύριε Πρόεδρε, να μην λάβουμε αμοιβή, εννοείται. Τώρα, θεωρώ ότι ξεκινάμε λίγο λάθος με τη διαδικασία. Με ποια έννοια? Επειδή ασκούμε εισαγγελικά και ανακριτικά καθήκοντα, δεν ξέρω κανένα εισαγγελέα ή ανακριτή πρώτα να προτείνει μάρτυρες και μετά να βλέπει τη δικογραφία ή το υλικό. Άποψή μας είναι ότι πρέπει, και από εκεί θα βγουν ποιους μάρτυρες θα καλέσουμε, να έχουμε τα έγγραφα, τα στοιχειώδη, τα βασικά μάλλον, στα χέρια μας, να διαβάσουμε το υλικό. Είτε πρόκειται πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε ποια έγγραφα πρέπει να έχουμε. Να έχουμε τη βάση. Μέσα από τη μελέτη λοιπόν των εγγράφων αυτών, δικογραφίας, πραγματογνωμοσύνης που έχουν κατατεθεί, από εκεί και πέρα θα προτάξουμε τους μάρτυρες που ο καθένας θέλει, διότι διαφορετικά θα φτάσουμε να συντάξουμε ένα κατάλογο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και με ό,τι ο καθένας διάσπαρτα έχει στα χέρια του. Θεωρώ λοιπόν ότι κανόνας βασικός της ποινικής δικονομίας είναι να έχουμε τα έγγραφα, τη δικογραφία, ό,τι άλλο εμείς πούμε και ζητήσουμε και μετά από εκεί και πέρα να δούμε ποιους θέλουμε να εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δημητριάδης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εννοείται πως παρετούμεθα και εμείς από την αποζημίωση και όχι μόνο για την επάγια τακτική, αλλά γιατί θεωρούμε χρέος μας να διελευκάνουμε αυτή την υπόθεση και όχι να κερδοσκοπήσουμε εις βάρος των θανόντων των 50 θυμάτων. Συμφωνούμε για τη δημοσιοποίηση των πρακτικών στους κοινοβουλικούς συντάκτες, αλλά και επίσης και στην δημοσίευση των εισαγωγών εγγράφων. Θα θέλαμε να πούμε και εμείς δύο πράγματα. Πρώτον, και εμείς θα θέλαμε με τη σειρά μας, κύριε Πρόεδρε, πριν γνωστοποιήσουμε κατάλογο, που θα το κάνω αυτό, θα είναι ανοιχτός ο κατάλογος, θα θέλαμε και εμείς να έχουμε λάβει γνώση της δικογραφίας και των εγγράφων, να γνωρίζουμε επακριβώς τι γίνεται και τι συμβαίνει βασικά. Και τέλος, θα ήθελα να ληφθεί υπόψη ότι έχουμε βεβαρημένο πρόγραμμα, έχουμε σοβαρά και σημαντικά νομοσχέδια και κυρίως να ληφθεί και υπόψη, κύριε Πρόεδρε, στον προγραμματισμό ότι συμφωνούμε καταρχάς για την Τρίτη έως Πέμπτη, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάποια κόμματα έχουμε μικρή κοινοβουλευτική δύναμη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκπροσωπούμαστε παντού. Αυτό θα ληφθεί υπόψη, παρακαλώ πάρα πολύ. Και στην επόμενη συνέντευξη θα συνεδρίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κονομόπουλος από την Νίκη. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά παρετούμεθα κι εμείς από την αποζημίωση, αλλά θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Είναι διάχυτη εντύπωση ότι αυτή η ιστορία, έτσι όπως πάει, θα κρατήσει μήνες και θα δώσουμε την εντύπωση στον κόσμο ότι στην ουσία γινόμαστε όλοι συνεργοί στο να καθυστερήσει να δοθεί λύση σε ένα θέμα το οποίο αναφέρεται και αφορά στην κοινή γνώμη και στο οποίο κρίνω ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να κινηθεί άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Γι' αυτό θα ήθελα να επανεξετάσουμε τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, το ότι αυτό που ακούω για 2-3 φορές την εβδομάδα να βρισκόμαστε που κάμια ώρα και να χρονοτριβούμε και να καθυστερούμε, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Νομίζω ότι θα πρέπει σε συνεννόηση με το Προεδρείο της Επιτροπής να βρούμε κάποιες μέρες να κάτσουμε ενδεχομένως να κλειστούμε μέσα ώρες ατελείωτες για να δοθεί άπλετο φως αυτή την ιστορία, να δούμε ποια είναι τα κρίσιμα θέματα, να διαβάσουμε τη δικογραφία, να εξετάσουμε μάρτυρες και να οδηγηθούμε το ταχύτερο δυνατό σε πόρισμα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Οικονομόπουλε, κατανοώ ότι είσαστε ένα καινούριο κοινοβουλευτικό κόμμα. Να σας ενημερώσω ότι η εμπειρία τέτοιου είδους επιτροπών, ιδιαίτερα των εξεταστικών, δείχνει δεν μιλάμε για μία ώρα συνεδριάσεων. Αντιθέτως, αν παραστεί ανάγκη, μπορεί να καθίσουμε και 10 και 12 ώρες. Δεν είναι αυτό η πεπατημένη, επομένως μην ανησυχείτε και δεν προτείνουμε αυτό. Όταν λέμε για λειτουργία της εξεταστικής από Τρίτη έως Πέμπτη, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, κατανοούμε όλοι ότι θα είναι οι μέρες αφιερωμένες στο έργο μας. Επομένως δεν είναι τέτοια ούτε η πρόθεση ούτε και η πρόταση του Προεδρείου. Να το ξεκαθαρίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω λέγοντας το... Αν θέλετε, κύριε συνάδελφε, επειδή είναι λίγο σοβαρά τα θέματα. Θα ξεκινήσω λέγοντας το αυτονόητο που δεν υπόθηκε μέχρι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει καθήκον της Επιτροπής μας να ερευνήσει
Και αυτό το οποίο ερευνάται δεν είναι καθόλου τρέχον. Είναι ένα έγκλημα το οποίο διαπράχθηκε σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας με 57 αθώα θύματα που εχάσαν τη ζωή τους, που τους αφαιρέθηκε η ζωή τους, με πάρα πολλά άλλα θύματα που τραυματίστηκαν σωματικά και ψυχικά από αυτή τη φοβερή εμπειρία και βεβαίως με οικογένειες οι οποίες εδώ και πάρα πολλούς μήνες ζητούν δικαιοσύνη και έχουν απευθυνθεί κατ' επανάληψη στη Βουλή. Συνεπώς δεν είναι μια υπόθεση παράβασης καθήκοντος και πλημελήματος και οτιδήποτε άλλο για να λέμε τα τρέχοντα. Ούτε μου αρέσει, σε μένα δεν θα πείτε ότι δεν έχω εμπειρία κοινοβουλευτική ή εμπειρία εξεταστικών επιτροπών, ούτε μου αρέσει καθόλου να ακούω σε μια νέα εξεταστική επιτροπή ότι όπως τα κάναμε, όπως ξέρουμε, εμείς μεταξύ μας και ούτω καθεξής. Καταρχάς, ό,τι και να ξέρουμε όλοι, εδώ μέσα πρέπει να διατυπώνονται όλα καθαρά, γιατί η Επιτροπή μεταδίδεται, αφορά τους πολίτες, αφορά το Πανελλήνιο και βεβαίως αφορά τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Σε σχέση με το γεγονός, κύριε Πρόεδρε, ότι έγινε η επιλογή από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας να συγκροτηθεί ένα προεδρείο μόνο με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Πλεύση Ελευθερίας και εγώ προσωπικά εκφράζω την αντίθεσή μου. Θα έπρεπε, με δεδομένο ότι πρόκειται για εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε με πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης, του ΚΚΕ, και ψηφίστηκε από τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης και από την Πλεύση Ελευθερίας από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα τη στηρίξουμε, θα έπρεπε στο Προεδρείο να υπάρχει εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης. Αυτή η πρεμούρα, θα μου επιτρέψετε να πω, να διαμορφωθεί νεοδημοκρατικό προεδρείο, ενώ πρωτίστως ελέγχονται πρόσωπα κυβερνητικά του κόμματός σας, είναι ένα γεγονός που με ανησυχεί πάρα πολύ. Όπως με ανησυχεί πάρα πολύ ότι προταθήκατε ως πρόεδρος και εκλεγήκατε από τους συναδέλφους σας ως πρόεδρος εσείς, που στην συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής δεν υιοθετήσατε τον χαρακτηρισμό έγκλημα για τα ΤΕΜΠΗ που περιέχεται και στον τίτλο της Επιτροπής μας, αλλά είπατε ότι τα ΤΕΜΠΗ ήταν ατύχημα και καταστροφή. Για εμένα επίσης αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό και δεν θα περιμένω να εκδηλωθούν πιο ανησυχητικά πράγματα, όπως είναι εξαιρετικά ανησυχητική και η επιλογή του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα, και η επιλογή η δική σας, το μέχρι τώρα διαδικαστικό να το κρατήσετε εκτός μετάδοσης, μη δημόσιο, ενώ είχατε και την υποχρέωση και τη δυνατότητα να είναι δημόσια όλα όσα έγιναν αμέσως πριν και για τη διαδικασία της εκλογής σας, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τέθηκαν αντιρρήσεις και νομικά ζητήματα σε σχέση με την εκλογή σας. Τώρα, αυτά θέλω να είναι καταγεγραμμένα, επειδή με ενδιαφέρει και εμένα η εγκυρότητα της διαδικασίας και βεβαίως με ενδιαφέρει πάρα πολύ εάν επιχειρηθεί να δρομολογηθεί μια συσκότηση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, να είναι πολύ ξεκάθαρο, εμείς δεν ψηφίσαμε ούτε τον κύριο Τασούλα ούτε τους αντιπροέδρους από τα κόμματα εξουσίας και επομένως δεν έχουμε να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο για αυτή την φοβερή εκτροπή των διαδικασιών που γίνονται επί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τώρα, σε σχέση με το ζήτημα της συνεδρίασης της Επιτροπής μας, όπως αντιλαμβάνεστε από το γεγονός ότι την Πλεύση Ελευθερίας εκπροσωπώ εγώ η επικεφαλής, εμείς δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτή την Επιτροπή. Τη θεωρούμε προτεραιότητα απόλυτη. Είναι τέτοιου είδους η προτεραιότητα που φυσικά θα έπρεπε και πρέπει να συνεδριάζουμε καθημερινά. Φυσικά μπορεί να χρειαστεί να συνεδριάσουμε και Σαββατοκύριακα και φυσικά θα χρειαστεί να κάνουμε ανακριτικές πράξεις όπως αυτοψίες και άλλο. Βλέπω υπάρχει μια δυσανάσχεση. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εμείς προτείνουμε, λοιπόν, να υπάρχει καθημερινή συνεδρίαση, όπως επίσης προτείνουμε
να υπάρχει ουσιαστική διερεύνηση σε σχέση με το γεγονός ότι παράλληλα γίνονται άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όπως έχουμε επισημάνει κατ' επανάληψη, πάρα πολλές από αυτές τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που γίνονται είναι εντελώς άκυρες. Ας πούμε, σήμερα συζητιέται στην Ολομέλεια της Βουλής νομοσχέδιο που έχει εντελώς άκυρα εισαχθεί, είναι πολυνομοσχέδιο περιβαλλοντοκτόνου και έχει σχεδιαστεί έτσι η συζήτηση ώστε να μην μπορέσουν τουλάχιστον οι μικρότερες κοινοβουλευτικές ομάδες να έχουν συμμετοχή, με παραβίαση του κανονισμού. Ένας λόγος λοιπόν παραπάνω. Μην διαμαρτύρεστε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Ένας λόγος παραπάνω. Κύριε Φωτήλα, παρακαλώ. Ένας λόγος παραπάνω. Λοιπόν, οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή και εσείς να αποταθείτε στον Πρόεδρο της Βουλής για να υπάρξει επιτέλους σεβασμός του κανονισμού και κανονικές συνεδριάσεις. Αν υπάρξει κανονικότητα αυτή η πολυλάλητη και περιλάλητη από εσάς, δεν θα υπάρχουν αδυναμίες και συγκρούσεις καθηκόντων και υποχρεώσεων. Σε κάθε όμως περίπτωση εμείς λέμε καθαρά, αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Κάποιοι είπατε την 1η Μαρτίου που ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης συγγνώμη, είπε ότι θα ζητήσει την κατά προτεραιότητα διερεύνηση και έστειλε και επιστολή στον κύριο Ντογιάκο και έχουμε φτάσει τέλη Νοέμβρη, έχουμε φτάσει δηλαδή στα 9 μήνα και δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η διερεύνηση. Είναι απόλυτη προτεραιότητα και ας μην φέρετε διάφορα άσχετα διαδικαστικά και πρόχειρα νομοσχέδια, ας τα αφήσετε για μετά. Τώρα, σε σχέση με το υλικό το οποίο θα έπρεπε να έχει ή πρέπει να συγκεντρωθεί. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ζητήσετε να διαβιβαστεί από τον Πρόεδρο της Βουλής. Θα έπρεπε να το έχει ήδη κάνει. Εγώ ως Πρόεδρος της Βουλής το είχα κάνει στην εξεταστική για τα μνημόνια. Θα πρέπει να διαβιβαστούν από τον Πρόεδρο της Βουλής όλες οι ποινικές δικογραφίες που βρίσκονται στην ειδική γραμματεία και αφορούν το έγκλημα των Τεμπών. Υπάρχουν αυτές που διαβιβάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα, αλλά υπάρχουν και άλλες. Υπάρχουν αιτήματα των συγγενών. Υπάρχει λοιπόν ένα πλουσιότατο υλικό. Υπάρχει ένα πλουσιότατο υλικό, το οποίο ήδη βρίσκεται στα χέρια του κυρίου Τασούλα και οφείλει, αντί να το κρατάει στο σιρτάρι, να το διαβιβάσει στην Επιτροπή μας. Επίσης, θα πρέπει να αναζητηθούν σε κάθε περίπτωση και άλλες πηγές και αυτό θα το κάνουμε σίγουρα. Είναι υποχρέωση της Επιτροπής μας και παρακαλώ να το κάνετε, να αναζητήσουμε και να μας διαβιβαστούν τα πρακτικά της συζήτησης της Ολομέλειας και όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν στα πρακτικά της συζήτησης της Ολομέλειας. Αυτά είναι ένα πρώτο υλικό που αυτονοήτως πρέπει να έχουμε όλοι γιατί αφορά το συγκεκριμένο αντικείμενο. Τώρα, σε σχέση με τους μάρτυρες και το πότε θα προτείνουμε και ποιους θα προτείνουμε. Εγώ έχω ξεκαθαρίσει, το είπα και χθες στην Ολομέλεια, δεν θέλει ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει από τον κύριο Καραμανλή και από τον κύριο Μητσοτάκη. Οτιδήποτε άλλο θα είναι ξεκάθαρα ερμηνευόμενο ως προσπάθεια συσκότησης της υπόθεσης. Ναι, εγώ δεν θα μου περιορίσετε, κύριε Πλεύρη, δεν θα μου περιορίσετε το τι θα πω. Εσείς έχετε την πλειοψηφία. Αφήστε την κυρία Κωνσταντοπούλου να ολοκληρώσει τη σκέψη. Εσείς έχετε την πλειοψηφία, καταλαβαίνω ότι είστε σε δύσκολη θέση, αλλά τι να κάνουμε. Κυρία Κωνσταντοπούλου, συνεχίστε. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, αφήστε την κυρία Κωνσταντοπούλου να ολοκληρώσει. Όχι, εγώ δεν είμαι δεσμευόμενη από τις δικές σας δεσμεύσεις και τα δικά σας βαρύδια που έχετε πει ότι δεν θα πείτε τίποτα σήμερα. Παρακαλώ να μην ανοίγουμε εγώ δεν αυτή έχω τη στιγμή βαρύδια στη συζήτηση κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή. Να ολοκληρώσει την τοποθέτησή της επί των διαδικαστικών. Παρακαλώ. Είναι λοιπόν αυτονόητο για μας ότι θα πρέπει να κληθεί ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος χτες δεν θέλησε να απαντήσει, τον ρώτησε ευθέως με την παρουσία του και πήρε το λόγο αμέσως μετά από εμένα. Θα τα συζητήσουμε είναι αυτά την Τρίτη. Ναι, δεν χρειάζεται να με διακόπτετε όμως σας παρακαλώ, γιατί επιβεβαιώνετε τις ανησυχίες μου. Είναι δε αυτονόητο ότι πρέπει να κληθεί και ο κύριος Καραμανλής. Αυτονόητα δε έχουν υποχρέωση να προσέλθουν, διότι είναι και μέλη της Βουλής
Πηγαίνετε όμως στην επόμενη συνεδρία. Όχι, δεν πηγαίνω στην επόμενη. Θα σας παρακαλούσα να μείνουμε επί των διαδικαστικών. Βλέπω ότι σας φέρνω σε δύσκολη θέση, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ σας λέω όμως καλό είναι να μείνουμε στα διαδικαστικά. Να είστε πρόεδρος της Επιτροπής και όχι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και εσείς προσπαθήστε να είστε στο χρόνο σας και στο θέμα μας. Έχουμε βάλει κάποιο χρόνο. Σας είπα. Βάλατε κάποιο χρόνο. Μια αρχική ανοχή. Τον οποίο παραβίασα εγώ. Απλά νομίζω ότι έχετε μιλήσει όσο οι υπόλοιποι ηγητές. Παρακαλώ, θερμή παράκληση ευγενική. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να τηρήσουμε. Εγώ θα και πω... παρακαλώ να παραμείνετε και στο θέμα μας. Την Τρίτη θα θέμα... έχετε την ευκαιρία. Όχι, με συγχωρείτε. Να επεκταθείτε και στο θέμα των μαρτύρων. Είναι η πρώτη συνεδρίαση. Το θέμα που έχετε ανακοινώσει είναι διαδικαστικά θέματα. Και σας είπα το ότι το θέμα θέλετε των μαρτύρων να... θα το δούμε στην επόμενη. Όχι, θα αυτό ήταν να η πρότασή σας. Μια άποψη. Αυτή ήταν η πρότασή σας προς εγώ την σας Επιτροπή. Λέω, λοιπόν, παρακαλώ όσο μπορείτε να μείνουμε στα διαδικαστικά. Εγώ θα σας πω ότι καταλαβαίνω ότι ενοχλεί πολύ η πρόταση να κληθεί ο κ. Καραμανλής και ο κ. Μητσοτάκης. Ενδεχομένως δεν είστε έτοιμοι να το συζητήσετε. Ενδεχομένως δεν έχετε πάρει τη γραμμή πώς θα το αντιμετωπίσετε. Αλλά αυτό δεν θα με εμποδίσει καθόλου εμένα από το να το βάλω. Απλά θα ήθελα λίγο να σεβαστείτε και τους συναδέλφους σας. Όλοι έχουν τοποθετηθεί. Μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαμαρτύρονται. Όχι, κάνετε μόνο λάθος, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαμαρτύρονται. Δεν εισπράττω κάτι τέτοιο. Μάλλον δεν κοιτάζετε καλά. Μόνο να πω. Πώς? Μάλλον δεν είδατε καλά. Επειδή έχω καλύτερη δεν μπορώ θέα να βλέπω. Εδώ, εντάξει. Εσείς κοιτάζετε εμένα, εγώ κοιτάζω. Εσείς μπορείτε να ατενίζετε τη θέα όσο εγώ μιλώ για τα Τέμπη, κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Εγώ δεν το παρακαλώ, βρίσκω ωραίο. Να ολοκληρώσουμε ναι. την τοποθέτησή σας, παρακαλώ. Αν σταματήσετε να με διακόπτετε, βεβαίως θα το και κάνω. Και αν εσείς μείνετε στο θέμα, θα είναι μια πολύ πολύ καλή το εξέλιξη. Θέμα είναι ότι είναι έγκλημα και όχι ατύχημα και καταστροφή, όπως το χαρακτηρίσατε εσείς. Καταγράφετε. Α, είναι άποψή μου ότι είναι έγκλημα. Καταγράφετε η άποψή μου. Ότι είναι έγκλημα είναι άποψή μου. Αυτή είναι η θέση σας ως Προέδρου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ να ολοκληρώσουμε για το θέμα των διαδικαστών. Παρακαλώ να σταματήσετε να με διακόπτετε. Με ένα σεβασμό και στους συναδέλφους σας και στο Προεδρείο. Νομίζω ότι έχετε αρκετά εκτεθεί. Αφήστε με να ολοκληρώσω χωρίς να με διακόπτετε. Και εσείς το ίδιο, παρακαλώ. Εντάξει. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, εμένα δεν με αποθαρρύνετε από το να ασκήσω τα καθήκοντά μου σε αυτή την ούτε επιτροπή ούτε με τέτοιου είδους προσβολές. Δεν με αποθαρρύνετε ούτε κι εσείς. Από τη θέση που είστε, θα έπρεπε να είστε πιο εγκρατείς. Προεδρεύετε. Γιατί είσαστε πρόεδρος κοινοβουλευτικού κόμματος. Πολύ ωραία. Ως πρόεδρος κοινοβουλευτικού κόμματος, λοιπόν, απευθύνομαι στην επιτροπή όπως έχω το δικαίωμα. Και εγώ ως πρόεδρος σας απευθύνομαι αναλόγως απευθύνομαι... της επιτροπής αυτής. Βλέπετε ότι... Κατανοώ, τώρα... κυρία Κωνσταντοπούλη, ότι θέλετε να φέρετε τα πράγματα σε κάποια κατεύθυνση. Εγώ σας παρακαλώ να μείνουμε επί της διαδικασίας. Η κατεύθυνση είναι η κατεύθυνση της αλήθειας. Κατανοώ από την αρχή και από την επίθεσή σας και τον κύριο Τασούλα. Εγώ θα σας παρακαλέσω με σεβασμό να ολοκληρώσετε επί των διαδικαστικών. Είναι η κατεύθυνση. Και καταλαβαίνω και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά εγώ θα συνεχίσετε, κύριε Μαρκόπουλε. Πλήρη σεβασμό σε εσάς. Θα συνεχίσετε. Αν ολοκληρώσετε, αν δεν ολοκληρώσετε. Θέλετε να μου κόψετε το λόγο, να. Δεν θα σας τον κόψω. Ωραία. Θα ήθελα όμως να συντομεύσετε για να σεβαστείτε τους συναδέλφους σας. Βάλτε μου ποιο χρόνο θέλετε, σε ποιο νομίζω χρόνο σε ένα λεπτό είναι καλά δύο. Θέλετε να το βάλετε. Ένα-δύο λεπτά είναι καλά για εσάς. Βεβαίως είναι καλά. Σας ευχαριστώ και θα πολύ. Μπορούσατε και εξ αρχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, ήθελα σε μια πρώτη συνεδρίαση δείξατε να το πάμε λίγο πιο ευγενικά. Από την πρώτη συνεδρίαση. Βάλτε και το χρόνο. Εσείς το δείξατε, μην ανησυχείτε. Βάλτε το χρόνο. Παρακαλώ. Σε δύο λεπτά είναι καλά για εσάς. Ναι, βάλτε το χρόνο. Σας δίνω και τρία, δεν ξέρω. Δύο. Εσείς θα κρίνετε. Τρία σας δίνω. Ωραία. Θα βάλετε το χρόνο. Έχει μπει. Παρακαλώ. Ωραία. Δεν έχει μπει. Δεν φαίνεται ο χρόνος να έχει μπει. Εδώ, συγγνώμη, δεν το βλέπω. Βλέπετε ότι εγώ είμαι πιο τυπική. Εξόδος ένα. Ωραία. Λοιπόν... στο χρόνο λοιπόν που μου δώσατε, εγώ θα ήθελα να επαναλάβω πρώτον ότι είναι αδιανόητο το να προσπαθείτε με μεθοδεύσεις να αποτρέψετε το να ακουστεί στην πρώτη συνεδρίαση ότι πρέπει να κληθούν και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Καραμανλής, όπως πρέπει να κληθούν και πάρα πολλοί άλλοι μάρτυρες. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που ήδη αναδεικνύεται και μπορεί να αναδειχθεί στη συνέχεια και με άλλα κόμματα, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή ήδη αναδεικνύεται ότι υπάρχει μία πλειοψηφία στην Επιτροπή που είναι της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένα Προεδρείο που είναι της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχει ένα αίσθημα ξεκάθαρο
πίστης στον αρχηγό σας και στις εντολές που παίρνετε, να μην εκτεθεί ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Καραμανλής. Αυτή όμως εδώ είναι εξεταστική επιτροπή. Εάν έχετε τέτοια κολλήματα, που το καταλαβαίνουμε ότι τα έχετε, θα πρέπει να δηλώσετε αποχή από τα καθήκοντά σας και οι προεδρεύοντες και τα μέλη της Επιτροπής, διότι ο ασκόν χρέη Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και μέλους Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να κατευθύνεται μόνον από την ουσιαστική αναζήτηση της αλήθειας. Αυτή είναι η μόνη κατεύθυνση, αυτός είναι ο μόνος σκοπός που επιτρέπεται να υπηρετούμε και αυτόν τον σκοπό θα υπηρετούμε. Μου φαίνεται αστείο εντελώς ότι ξεκινήσατε το θέμα με την μη καταβολή αποζημιώσεων. Είναι αυτονόητο, αποχωριστείτε τις επιτέλους αυτές τις αποζημιώσεις και μην το βάζετε σε κάποιο μέγα θέμα. Μου είναι επίσης πάρα πολύ οχληρό ότι με πολλούς τρόπους καταλαβαίνουμε από την πρώτη συνεδρίαση ότι επιδιώκεται τη συσκότηση. Εγώ στα 2 λεπτά και όχι στα 3 που μου δώσατε κλείνω εδώ με αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, νομίζω ότι συνεπώς ότι σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα που έθεσε το Προεδρείο υπήρξε στα περισσότερα ομοφωνία. Επομένως, η επόμενη συνεδρίαση μας προτείνω να είναι την 3η 28 Νοεμβρίου, ώρα 10 το πρωί, αν δεν υπάρχει κάποια διαφωνία, στην ίδια αίθουσα, στη 2.23. Θα παρακαλέσω τους εισηγητές των κοινοβουλευτικών ομάδων και την ανεξάρτητη βουλευτή, την κυρία Πέρκα, δεν της έδωσα το λόγο, αν δεν κάνω λάθος, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αίθουσα, να είναι έτοιμοι να μας καταθέσουν έναν αρχικό, το επισημένο κατάλογο μαρτύρων και εγγράφων σχετικά με το αντικείμενο έρευνας Εξεταστικής Επιτροπής. Επιπλέον να σας ενημερώσω ότι το υλικό της Επιτροπής που θα συλλέγεται από τις μέχρι διάφορες αρχές... Μέχρι την Τρίτη εννοείται τον κατάλογο και όχι να σας προειδεάζουμε. Θα φυλάσετε, δεν σας διέκοψα. Πριν όχι, διευκρινίστε παρακαλώ. Μέχρι την Τρίτη θέλετε τον κατάλογο στη διαδικασία. Θα απαντώ, παρακαλώ. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Εντάξει. Από τις διάφορες αρχές θα φυλάσετε στο γραφείο 148 της Διεύθυνσης Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών, η οποία θα έχει τη γραμματιακή υποστήριξη της Επιτροπής μας και θα συνδράμει το έργο μας καθημερινά μέχρι τις 8 το βράδυ και την Παρασκευή μέχρι τις 4 το απόγευμα. Επίσης, η Διεύθυνση Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής έχει αναλάβει την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στη Βουλή για τον αγώνα. Έχουμε κάνει και άλλες επιτροπές. Πραγματικά είστε άξιοι συγχαρητηρίων και πάντοτε δίπλα με την προσπάθειά σας στην προσπάθεια την κοινοβουλευτική που κάνουμε. Λύεται η συνεδρίαση. Επόμενο ραντεβού την Τρίτη, 10 η ώρα το πρωί. Ευχαριστώ πολύ.